Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, η συζήτηση έχει εκτροχιαστεί. Λυπάμαι που θα σας το πω, αλλά έχει εκτροχιαστεί. Παίζουμε με τις λέξεις. Θα σύστηνα σε όποιον αγαπάει τις λέξεις να ακούσει το θαργίσω απόψε των κοινών θνητών. Το τραγούδι. Όταν βγείτε, παίξτε λίγο με τα κινητά σας. Βάλτε το να τα ακούσετε. Θα ευχόμουν στον κανονισμό να υπήρχε ενός λεπτού σιγή ντροπής. Ντέρμπι. Εδώ γίνεται ντέρμπι. Πάνω στους νεκρούς. Από όλες τις πλευρές. Τιμητικά θα το πω με εξαίρεση του κουκουέ. Δεν μπήκαμε σε αυτή τη μάχη. Δεν αποφασίσαμε να κάνουμε ντέρμπι μεταξύ Βήματος και Πρώτου Θέματος. Δεν το κάναμε. Μείναμε στην πραγματικότητα. Είπαμε ότι η δική μας πρόταση μομφής δυσπιστίας είναι διαφορετική από τις άλλες. Και είναι διαφορετική γιατί κρίνονται πολλά πράγματα. Και είναι συνολική απέναντι στην κυβερνητική πολιτική. 8 μήνες μετά από αυτές τις εκλογές. Δεκαετίες άσκησης αυτής της πολιτικής. Με τη σύμπραξη όλων. Και παίζουμε και με τη λέξη ενσυναίσθηση. Θα σας πω κάτι από καρδιάς. Έχω 25 χρόνια εδώ μέσα. 24, πάω στο 25. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη αλήθεια. Οι γονείς θυμάτων, όπως οι γονείς των παιδιών στα Τέμπη, έχουν το δικαίωμα να λένε ό,τι θέλουν. Να ζητάνε ευθύνες από όποιον θέλουν. Να ξεφεύγουν ακόμα και με την πεπατημένη της ευπρέπειας. Είναι τέτοιος ο πόνος που κανένας από εσάς και από εμάς εδώ μέσα δεν μπορεί να καμωθεί ότι το νιώθει μεγαλύτερο. Και άρα θα χρησιμοποιήσει βαρύτερες λέξεις για να εκφραστεί. Κανένας. Όφιλε να μην τολμάει να το κάνει. Εδώ μέσα όμως που είναι Βουλή δεν μπορεί ο καθένας να λέει ό,τι θέλει. Και μην μου το λέτε αυτός αντικείμενο ελευθερίας. Δεν μπορεί να λέει επειδή είναι αντιπροσωπευτική αυτή η πάσχουσα δημοκρατία. Πάσχουσα στην ουσία της. Να μιλάει για την ηθική, να χρησιμοποιεί τις λέξεις, να ξεπερνάει τα εσκαμμένα. Μόνο και μόνο για τα προσωρινά προεκλογικά ωφέλη. Πάω στοίχημα ότι αν δεν είχαμε μπροστά μας ευρωεκλογές, δεν θα γινόταν αυτή η συζήτηση, ούτε θα γινόταν έτσι. Υπάρχει αντίτιμο το οποίο πρέπει να εκφραστεί. Ο αγώνας είναι καθημερινός. Η μομφή είναι καθημερινή. Είμαστε μπροστά σε πόλεμο. Στο ΝΑΤΟ συζητάνε, που μιλάμε για την Ευρώπη. Στο ΝΑΤΟ και στην Ευρώπη συζητάνε. Ήδη έχει ανοίξει συζήτηση αν θα ρίχνουν σκάφη ή θα βλήματα ή οτιδήποτε άλλο ή θα αντιδράσουν με το που πλησιάζει εχθρικό σκάφος. Οι μισοί μας σύμμαχοι δίνουν όπλα στους μισούς. Α, υπάρχουν και οι έξυπνοι που δίνουν και στους μεν και στους δε. Συζητάμε εν όψη ευρωεκλογών αν θα στείλουμε ή δεν θα στείλουμε και σε ποια ομάδα της Ευρώπης της παρασώμενης από συμφέροντα. Με το κεφάλαιο να συγκρούεται με το άλλο μισό κεφάλαιο μέσα στην Ευρώπη. Οι κεφαλαιοκράτες να παίζουν μπάλα και να κάνουμε δια αντιπροσώπου πόλεμο με τα κεφάλαια της νεολαίας. Και έρχεστε εδώ και μου λέτε ότι κόπτεστε για τη νεολαία που πέθανε και μιλάτε για ενσυναίσθηση. Δεν σκόνετε τρίχα. Αυτοί που μας ακούνε. Δεν έχουμε κοκκινήσει. Δεν περιμένω να κοκκινήσει το σκουκουέ. Αλλιώς να κοκκινήσετε. Το μέσα σας, το αίμα σας. Να καταλάβετε που είμαστε, τι λέμε. Πώς το λέμε, γιατί το λέμε. Μου μιλάτε για υποκλοπές σε έναν κανονισμό όπου οι μισοί που έχουν αποκαλύψει μυστικά είναι στις φυλακές. Και κλεισμένοι αριστερά και δεξιά. Όπως στις διαφημίσεις διαφημίζονται κατασκοπευτικά. Όπου τα drones είναι από φωνιάδες μέχρι... με το πρόσχημα να παρακολουθήσουν τα βαφτίσια του ενός και του αλουνού. Κατασκόπη της ζωής του ενός και του αλουνού. Όπου τα προσωπικά δεδομένα διαλύονται από τα μευτήρια που βγαίνεις για τα παιδιά σου, για διαφημιστικούς λόγους. Και σας έχει πιάσει υπερευαισθησία υπέρ ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Να ακούω τον υπουργό εδώ μέσα, υπουργό να λέει ότι ο καπιταλισμός κατάργησε τη δουλεία. Πώς λέγονται αυτά τα πράγματα εδώ μέσα. Ποια δουλεία κατάργησε. Εδώ κάνετε συμβάσεις για να κουβαλάτε εργαζόμενους, φτηνούς, μετανάστες τους διαπραγματεύεστε, είτε απειλείτε οι προηγούμενοι ότι θα τους στείλετε στην Ευρώπη για να τους δυσκολέψετε πάρα πολύ, στα τρένα, στην Ιδωμένη, με 2 ευρώ το σάντουιτς τότε,
Μην ξεχνάμε, εδώ είμαστε. Βομβαρδιζόταν η Ιουγκοσλαβία και άμα δεν ήταν και το κουκουέ στον κάμπο και οι κνήτες και ο λαός που ακολούθησε αυτή την πραγματική αντιστασιακή πορεία στη διάλυση μιας χώρας και στις παράπλευρες απώλειες, τι θα είχε γίνει? Ευκαιρία για επένδυση είναι αυτή τη στιγμή ακόμα και η Ουκρανία. Και συζητάμε αν θα στείλουμε στρατεύματα ή όχι. Η Ευρώπη, αυτή για την οποία θα παλέψετε. Σε ευρωεκλογές, μετά από λίγους μήνες. Δεν τα λέτε αυτά. Δεν λέτε και αλήθειες οικονομικές. Εμείς να σας μεμφθούμε. Η Γερμανία βρίσκεται στα χειρότερά της. Η πρώτη, η πρωτοπόρα, αυτή που μας τρίμωξε, βρίσκεται στα χειρότερά της. Η αστική τάξη που κυβερνάει τη χώρα το ξέρει πολύ καλά. Και ξέρει και για ποιο λόγο στρατιωτικοποιείται ολόκληρη η πολιτική στην Ευρώπη. Καθίσαμε να συζητήσουμε γι' αυτά. Υπάρχει συνέστηση, υπάρχει κουβέντα. Γι' αυτά, σε ποια κατάσταση βρίσκεται η οικονομία. Καθόμαστε να συζητήσουμε σε ποια κατάσταση βρίσκεται πραγματικά η ελληνική οικονομία. Πραγματικά η αγροτική παραγωγή στην Ευρώπη και εδώ. Ποιος είναι ο πρωτογενής και ποιος είναι ο δευτερογενής και ο τριτογενής τομέας. Αν έχει αποβιομηχανιστεί η χώρα. Καθίσαμε να συζητήσουμε αυτά. Όχι. Μιλάμε για το 41, το 15, το 17, το 13, το 5, το 3, δεν παίρνετε ποσοστό. Εμείς είμαστε στο δρόμο. Εκεί εκδηλώνεται κάθε μέρα η μομφή. Θα σας πω κάτι για την αραζονία του 41% και παρακαλώ πολύ να μ' ακούσετε. Πήγε ο υπουργός, ο πρωθυπουργός σας, σε ένα μεγάλο εργοστάσιο στην Ήπειρο. Το οποίο είναι από τα μεγαλύτερα της Ευρώπης. Και είπε τι ωραίο που είναι αυτό το εργοστάσιο, λαμπρό. Ξέρετε πώς το εξέλαβε ο ιδιοκτήτης και κεφαλαιοκράτης του εργοστασίου εμφιαλωμένου νερού αυτό. Έστειλε απειλητικά μηνύματα στο συνδικάτο και γραπτά. Θα δεις τι θα γίνει. Γιατί από Δευτέρα θέλει να εφαρμόσει παράνομα 7ήμερη εργασία. Αυτό κάνει! Για να μιλήσουμε για πραγματικά ποσοστά. Για πολιτική που υπάρχει στην Ευρώπη. Θέλει να τους βάλει να δουλεύουν 7 μέρες την εβδομάδα. Και τους απειλεί. Και στέλνει και το μήνυμα γραπτό. Εκεί που πήγε ο Πρωθυπουργός. Θα σας πω ότι πάνε να πει αντίσταση. Και γιατί το κουκουέ λέει ναι στη μομφή, αλλά κάθε μέρα στον αγώνα. Θα σας το πω. Ποιο είναι το μεγαλύτερο που καυχάστε εργοτάξιο στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή? Στην Ευρώπη ολόκληρη. Ποιο είναι? Το εργοτάξιο του ελληνικού. Να μιλήσουμε για συνδικαλισμό. Μία απόπειρα πήγε να γίνει. Τρεις απολύσεις. Μπροστάρι στο κουκουέ. Φτιάχνετε σωματείο των οικοδόμων. Παίρνει πίσω τις τρεις απολύσεις. Και υπάρχει επιτέλους σωματείο οικοδόμων στο μεγαλύτερο εργοτάξιο της Ευρώπης, που είναι το ελληνικό. Αυτό είναι μομφή. Αυτή είναι αντίσταση. Αυτή είναι αντιμετώπιση των απειλών του κεφαλαίου. Στην καθημερινότητα. Εκεί σας θέλω. Ελάτε εκεί. Όχι να πηγαίνουμε όλοι μαζί να υπογράφουμε χαρτάκια. Να πηγαίνουμε όλοι μαζί να υπερασπιζόμαστε αυτά τα δικαιώματα. Των έσχατων που οφείλουν να είναι πρώτοι, για να μην πουλάμε εύκολα ιδιοληψίες, ιδεολογίες, ακριβές λέξεις, μίντια, συμφέροντα, αλλά στην πράξη να τα υπηρετούμε και με τη συζήτηση. Δεν είναι ντέρμπι. Σε κανένα ντέρμπι στον κόσμο δεν υπάρχει. Είναι ταξική αντιπαράθεση. Και η ταξική μομφή διαφέρει από τη μομφή για τα μάτια του κόσμου. Ενός λεπτού σιγή, μακάρι να είχα παραπάνω λεπτά να σας τη διαθέσω. Δυστυχώς την έφαγα κι εγώ στην πεπατημένη ενός κοινοβουλευτικού διαλόγου, ο οποίος γίνεται με τον τύπο, μέχρι να σπάει ο τύπος και μαζί να σπάνε και τα νεύρα. Σας ευχαριστώ.